Οι προετοιμασίε στο εκλογικό επιτελείο του Αλεξίη Ναβάλνη είναι πυρετόδη. Ο 37χρονο δικηγόρο και σφοδρό πολέμιο του Προέδρου Πούτιν θα πρέπει να πείσει μια μεγάλη μερίδα πολιτών τη ρωσική πρωτεύουσα να τον ψηφίσει. Ο προεκλογικό αγώνα για τη Δημαρχία τη Μόσχα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολο. Ο Ναβάλνη έχει ήδη καταφέρει αρκετά. Φυσικά θα μπορούσε να τον βγάλουν από τη μέση, όπω έκαναν με τον άλλο αντίπαλο του Κρεμλίνου, το Χοντορκόφσκι. Αλλά ο Ναβάλνη είναι πιο δημοφιλή και τον στηρίζουν απλοί πολίτε και όχι ολιγάρχε. Πρέπει να κρατήσει ουδέτερη στάση. Να ακούσει του κατοίκου τη πόλη και να μην υποκύψει στα συμφέροντα μια μειοψηφία τη αντιπολίτευση. <Το> Δεν νομίζω ότι κάνει πραγματική αντιπολίτευση, γιατί πιστεύω ότι όλοι όσοι αντιτάχθηκαν στον Πούτιν είναι ήδη νεκροί. Είναι ένας κλόουν που δημιουργεί την ψευδέστηση τη αντιπολίτευση. Νομίζω ότι πρόκειται για την άλλη όψη του ίδιου νομίσματο. Οι εκλογέ της 8η Σεπτεμβρίου αποτελούν το μεγάλο στίχημα κατά τον Αλεξέη Ναβάλνη. Αφού αν τελικά συμμετάσχει και καταφέρει να εκλεγεί, ελπίζει στην εδραίωση ενό συμπαγού πόλου αντιπολίτευση απέναντι στο Κρεμλίνο.